Πάμε γρήγορα να παρουσιάσουμε τα κρούσματα στις σχολικές μονάδες της Κρήτης για να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Γιώργο Παρθενιό, ότι είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων στη Χερσόνησο. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώθηκαν σήμερα οι νέες μολύσεις στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βλέπουμε λοιπόν αρχικά 555 κρούσματα στα σχολεία της Κρήτης. Χθες ανακοινώθηκαν 1697, σχετικά μικρός ο αριθμός. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 160 και για τη δευτεροβάθμια 395. Και εντάχει εικόνα στους νομούς. Στο Ηράκλειο 301 κρούσματα, μιλάμε για μαθητές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. 112, στο Ρέθυμνο 82 και στο Λασίθι 60. Α, έπεσε το Λασίθι σήμερα. 60 λοιπόν. 9.500 πανελλαδικά, εκ των οποίων 1.000 εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, πάμε στη Χερσόνησο. Ο Γιώργος Παρθενιώτης, πρόεδρος Ένωσης Γονέων Μαθητών. Εκεί οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ωστόσο, είναι προβληματισμένοι, υπάρχει ανησυχία. Ζητούν παρεμβάσεις με φόντο να επιτευχθεί και η προστασία των μαθητών. Σωστά, κύριε Παρθενιώτη. Σωστά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Εμείς εκφράζουμε την ανησυχία μας για πολλωστή φορά, θα έλεγα, διότι ως Ένωση έχουμε επισημάνει, όπως και η Ομοσπονδία, όπως και η ανώτατη Συνομοσπονδία των Γονέων, έχουμε επισημάνει πολλές φορές την ανησυχία μας σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται γύρω από τη λειτουργία των σχολείων. Είδαμε ότι άνοιξαν τα σχολεία χθες με την καινούργια χρονιά, κάτω από συνθήκες που δεν διαφέρουν σε πολύ από ότι το προηγούμενο διάστημα, που δεν είχαμε τόσες χιλιάδες κρούσματα. Επίσης, αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους ελέγχους αυτούς καθεαυτούς στα σχολεία, δηλαδή όταν υπάρχει ένα κρούσμα, οι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνονται γύρω από τη διασπορά του ιού κτλ., αυτό επαφείται στον πατριωτισμό των γονέων εν προκειμένου. Και αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, δηλαδή την ανησυχία που δημιουργείται μέσα στις οικογένειες και στο περιβάλλον σχολικό, υπάρχει και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος. Δηλαδή η ευθύνη που έχουν οι γονείς να ελέγχουν τα παιδιά τους κάθε φορά που προκύπτουν αυτά τα ζητήματα, πέφτει στην πλάτη τους και στο να γίνουν να μεταφέρουν, δηλαδή, τα παιδιά τους να γίνουν τα τεστ, αλλά και να καλυφθούν οικονομικά. Οπότε οι γονείς τι ζητούν, κύριε Παρθενιώτη? Κοιτάξτε, εμείς είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που ζητούμε, όπως και όλοι οι γονείς στην Ελλάδα. Εμείς ζητήσαμε εξ αρχής ότι αυτό το ζήτημα του να υπάρχει ένα σχολείο το οποίο τα τμήματά του να αποτελούνται από 20-25 παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ένα αυτό λοιπόν, αριθμός μαθητών. Δύο. Το δεύτερο είναι ότι τα διαγνωστικά τεστ που πρέπει να γίνονται, που όντως πρέπει να γίνονται, θα πρέπει να γίνονται και να καλύπτονται από το Υπουργείο και τον ΕΟΔΗ. Δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη ή οικογενειακή ευθύνη, ναι, των γονέων των παιδιών. Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως τα κενά των εκπαιδευτικών. Γιατί νοσούν και εκπαιδευτικοί, έτσι. Κάλυψη. Μάλιστα. Βεβαίως, νοσούν και εκπαιδευτικοί και τα κενά αυτά δεν καλύπτονται. Ήδη έχουμε κενά στο καθημερινό πρόγραμμα των σχολείων, δηλαδή οι ειδικότητες δεν διδάσκονται. Πόσο μάλλον τώρα που οι εκπαιδευτικές... Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη. Καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Παρθενιώτη, για να κλείσουμε. Ναι, ολοκληρώστε. Με συγχωρείτε. Ναι. Εμείς σήμερα κάναμε μία παρέμβαση σαν Ένωση, σαν Ενώσεις Γονέων, ναι, και σαν Ομοσπονδία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση, όπου ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Δυστυχώς αυτά τα αιτήματα, που είναι τα παραπάνω που σας ανέφερα, ναι, εντάχει, δεν πήραμε συγκεκριμένη απάντηση και λύση. Οπότε, μάλιστα, αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα εξακολουθήσει να μας υποσχολεί και να μας προβληματίσει. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καταγράφουμε το ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, κύριε Παρθενιώτη. Δεσμευόμαστε.